Νοσοκομείο Γιώργος Γεννηματάς. Αστυνομικοί στέκονται έξω από το δωμάτιο που νοσηλεύεται ο Νίκος Ρωμανός. Διανύει ήδη την 26η ημέρα απεργίας πείνας και το κύμα συμπαράστασης στο πρόσωπό του ολοένα και μεγαλώνει. Εργαζόμενοι του νοσοκομείου, όπως βλέπετε στο βίντεο από το TheTalk.gr, αντιδρούν στην έντονη παρουσία της αστυνομίας στο νοσοκομείο και ζητούν να παραδώσουν στο Ρωμανό ψήφισμα συμπαράστασης. Οι αστυνομικοί τους εμποδίζουν και τελικά το ψήφισμα το παίρνει προϊσταμένη της πτέρυγας με την υπόσχεση να το δώσει στο νεαρό κρατούμενο. Λίγη ώρα αργότερα, φοιτητές συγκεντρώνονται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και ζητούν να επιδώσουν ψήφισμα διαμαρτυρίας για τον Νίκο Ρωμανό. Αστυνομικοί τους ενημερώνουν ότι δεν μπορεί να τους επιτραπεί είσοδος λόγω του μέτρου της απαγόρευσης των συναθρήσεων εξαιτίας της επίσκεψης του Τούρκου Πρωθυπουργού. Οι φοιτητές αρνούνται να αποχωρήσουν και η αστυνομία προχωρεί σε 40 προσαγωγές. Το κύμα καταλήψεων απλώνεται για τον νεαρό απεργό πείνας. Χθες το βράδυ, αντιεξουσιαστές κατάλαβαν το κτίριο της ΓΕΣΕΕ. Κάποια στιγμή μπήκε μια ομάδα παιδιών μέσα, πάρα πολύ ήρεμα και χαλαρά. Μας δήλωσε ότι το κτίριο βρίσκεται υπό κατάληψη. Και αυτό μόνο. Συνεχίσαμε την εκδήλωσή μας, όταν τελείωσε, ξυπνηθήκαμε και φύγαμε. Αντιεξουσιαστές κατέλαβαν και τα Δημαρχία της Αιγαίας Παρασκευής και Βύρωνα, απλώνοντας πανό για τον Νίκο Ρωμανό. Έκανε μια συμβολική κατάληψη από το πρωί. Πρότεινε στους υπαλλήλους να φύγουν και να μην λειτουργήσει το Δημαρχείο. Συνοηθήκαμε μαζί τους, κάναμε κάποιες υποχωρήσεις και εμείς, υποχωρήσεις και αυτοί. Ο Νίκος Ρωμανός, ο οποίος χθες υπέστη το πρώτο λιποθυμικό επεισόδιο, σύμφωνα με ανακοίνωση του νοσοκομείου, αρνείται να ακολουθήσει την νομοθετική ρύθμιση για παρακολούθηση της σχολής του εξ αποστάσεως και συνεχίζει την απεργία πείνας. Ο συνηγορός του, Φραγκίσκος Ραγκούσης, μιλώντας στην εκπομπή Κοινωνία Ωρα Μέγκα, έστρεψε τα βέλη του σε βάρος της νομοθετικής πρωτοβουλίας, υποστηρίζοντας ότι ο Νίκος Ρωμανός δεν εκβιάζει. Ποτέ δεν διάλεξε ο Νίκος ο Ρωμανός να τελειώσει τη ζωή του. Ούτε επέλεξε καμιά συγκεκριμένη ημερομηνία επειδή ακούω κάποιους συνειρμούς. Απλά κάποιοι του στερούν το δικαίωμα στη γνώση, διαστρεβλώνουν το δικαίωμα αυτό, προσπαθούν να το παρουσιάσουν σαν μια μεγάλη επιτυχία, το ότι μπορεί μέσα από τις φυλακές, κτισμένος πίσω από τα κάγκελα και τα μπετόν, να κάθεται να δίνει εξετάσεις και να λέμε ότι αυτή είναι η έννοια της εκπαιδευτικής άδειας. Τι άλλο θέλει αυτός ο άνθρωπος? Στην υπόθεση παρενέβησαν και οι συγκατηγορούμενοι του Νίκου Ρωμανού, Γιάννης Μιχαηλίδης, Ανδρέας Μπουρζούκος και Δημήτρης Πολίτης, απειλώντας ευθέως τον Υπουργό Δικαιοσύνης, δικαστές και γιατρούς. Προς τον κύριο Αθανασίου, είμαι πολύ πεινασμένος. Αν δολοφονείς τον Νίκο, το μόνο πράγμα που θα μπορέσει να με χορτάσει ξανά είναι το λαρύγγι σου. Ιστερόγραφο. Οποιοδήποτε τολμήσει να απλώσει χέρι στον Νίκο και στο Γιάννη με στόχο την αναγκαστική σύντηση, ας γνωρίζει εκ των προτέρων ότι γράφει για πάντα το όνομά του στη μακριά λίστα των εχθρών της ελευθερίας. Και αυτό συνεπάγεται την στοχοποίησή του. Η τροπολογία για τις εκπαιδευτικές άδειες θα συζητηθεί την Τρίτη στη Βουλή και προβλέπει την παρακολούθηση των μαθημάτων και των εργαστηρίων εξ αποστάσεως. Την ίδια ώρα, η εισαγγελία του Αρείου Πάγου μελετά το αίτημα του Νίκου Ρωμανού για ανέρεση της απόφασης του Δικαστικού Συμβουλίου του Πειραιά.